Ψεκασμός. Δεν το λέμε αυτό. Στην Πάτρα το λέμε αυτό. Ψεκάζεις, κακοσύνη, πώς να σου το πω αλλιώς. Δηλαδή είναι είσαι ερωτικό άτομο αυτό. Εγώ αυτό άκουσα να δεις, για να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Εγώ αυτό το ρήμα δεν το ήξερα. Έχει ένα ενδιαφέρον στην ετυμολογία του. Θεωρώ ότι ο Τάκης είναι ζυζάνιο και μας έβαλε και εμάς σε εγκρήγορση. Ακούσαμε και σχόλια που δεν έχουμε ξανακούσει. Ομολογουμένως ελπίζω να είναι απλώς να ήταν η ώρα τέτοια που να τα αντέξει το κοινό. Έχω μια τάση να ψεκάζω. Διάφορα. Ατάκες, υδρότες. Σε φλεγάρουν περισσότεροι γυναίκες με τη μύτη. Εννοείται, γιατί ξέρεις τι λένε. Όταν έχεις μεγάλη μύτη. Δύο George υπάρχουν στον κόσμο. Ο George Clooney and George Youngest. Αντέβεσα εγώ πριν λίγο στο Twitter. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη, γιατί μου στέλνουν μηνύματα για καλή επιτυχία κτλ. Και μου στέλνει αυτό. Μην αγχώριζε, εσύ δεν σε ψηφίσει κανείς. Οπότε βγει, δεν βγει, είναι σαν να μην υπάρχει. Η οικογένεια σου θα έρθει σήμερα. Όχι. Νομίζω ότι δεν έχει θέση εδώ η οικογένειά μου. Δεν τα βάζω τα παιδιά σε αυτό το λουκί. Η κόρη μου είδε το τρέιλερ, δεν τη έχω πει τίποτα εγώ. Πάει στη δουλειά η μαμά τη, λέω. Λοιπόν, όταν φεύγω για γύρισμα. Και βλέπει το τρέλ και μου λέει: Μαμά, εδώ δεν σε είσαι, τι πάθαμε. Θες πολύ να τοποθετήσει αυτό. Αυτό το πλάνο, τι πάθαμε. Ασχήμια πάθαμε. Έχει αρχίσει και το μετανιώνει στο φαμίλια. Ναι, αυτή τη στιγμή ναι. Αφήστε με να φύγω. Τίποτα, ταμπονάκια, δύο ταμπονάκια είναι. Έχουν γεμίσει κερκίδες κοκκίνες περούκες. Δική μου θα είναι. Για να δούμε, δεν τους είδα, δεν ξέρω. Καλησπέρα, ο Πάνος Όμπολος. Είμαι εδεάθη, ο Ελευθέρες Ελευθερίου με 4,5 κιλά make-up στο σώμα του. Ενώ βρέθηκαν και δαχτυλιές από λάδι κορυφαίας για να γυαλίζει. Επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος. Φυσικά, γιατί ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Νομίζω ότι δεν έχει περάσει μία μέρα. Βλέπω όλη αυτή την τρέλα, η οποία μου είναι πάρα πολύ οικία. Είδαμε την Επιτροπή Αυστηρία από το πρώτο κιόλας live. Εμείς το πήραμε από εκεί που το αφήσαμε. Δεν το πήραμε όλο πάλι από την αρχή. Γιατί είναι και λίγο δίθεν και λίγο ψέμα τώρα να αφήσεις να λες τους παίκτες. Αχ, τι καλός που ήσουν και να τους χαϊδέψεις. Γεια σου Γιώργο Φέη, γεια σας, ευχαριστώ, σας αγαπώ, άρρωστα. Άρρωστα. Άρρωστα.